σημειώσει ότι συγκρούονται τάξεις. Βαθαίνει την πεποίθηση ότι όσο περισσότερο πολιτικοποιούνται οι αγώνες, τόσο πιο αποτελεσματικοί θα γίνονται. Η εργατική τάξη, σε συμμαχία με τους μικρούς εμπόρους, βιοτέχνες, τη φτωχή και μεσαία αγροτιά, τη νεολαία και τις γυναίκες, πρέπει να χαράξει το δρόμο για μια κοινωνία όπου θα διαφετεύει την οικονομία και τον παραγόμενο πλούτο. Στοιχειώδης αυτοάμυνα σήμερα είναι οι αργάτες να αλλάξουν πολιτική συμπεριφορά, να εγκαταλείψουν μαζικά το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΛΑΟΣ. Καμιά εμπιστοσύνη στα κόμματα που υποκλίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όποιοι εμφανιστούν και έχουν αξίωμα ότι νόμος είναι το δίκαιο του καπιταλιστή. Η κυβέρνηση μπορεί να έχει την πλειοψηφία στη Βουλή, αλλά μπορεί να τη χάσει στον αγώνα με πρώτο σταθμό τις τοπικές εκλογές. Να καταδικαστεί η πολιτική που γεννά βάσανα για τους εργαζόμενους και οι δυνάμεις που την υπηρετούν. Να τελειώσουμε με τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό. Να γυρίσουμε την πλάτη στις πλειοψηφίες της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ. Να απεγκλωβιστούν οι εργαζόμενοι από τους τρόφιμους της εργοδοσίας και των κρατικών μηχανισμών, τους πρόθυμους διαχειριστές του συστήματος. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε την πάλη με επόμενο σταθμό την απεργία στις 29 του Ιούνιου. Οργώνουμε τους χώρους δουλειάς, συγκεντρώνουμε δυνάμεις, περισσότεροι εργαζόμενοι στη δράση, με επιτροπές αγώνα, σωματιακές επιτροπές, νέα κλαδικά σωματεία, ισχυροποίηση του ΠΑΜΕ. Να στεριώσουν πυρήνες οργάνωσης σε χώρους δουλειάς και εργατογειτονιές. Να δυναμώσει η ιδεολογικοπολιτική αντιπαράθεση με όσους τολώνουν τα νερά για να κρύψουν το χαρακτήρα των μέτρων και τη διέξοδο. Να καταδικαστούν τα μέτρα, να γίνει συνείδηση, το σύνθημα ή ο λαός θα πτωχεύσει ή πλουτοκρατία. Ούτε βήμα πίσω δεν κάνουμε. Παλεύουμε για σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους. Για συλλογικές συμβάσεις εργασίας με μισθούς που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας. Για όρια ηλικίας και συντάξεις με βάση τις ανάγκες της δικής μας τάξης. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει προοπτική, αρκεί οι εργαζόμενοι, η τεράστια κοινωνική πλειοψηφία που παράγει τον πλούτο, να πιστέψει τη δύναμή της, να πάρει την υπόθεση στα χέρια της.